σίγουρα. Πρώτα πράγματα από την ομάδα των Πόλων. Ο Μποχτάν Αντών εφνιδίασε. Αλλάξε και σχηματισμό. Πέσαμε έξω. Mm-hmm. Περιμέναμε ένα σχηματισμό 4-4-2. Παρατάχθηκε σε ένα σχηματισμό 4-3-3. Γιατί σίγουρα βάσει και τη ανάλυση όπω δείξαμε με παιχνίδι μην ΑΕΚ, η ομάδα του Αποέλ συγκλίνε πάρα πολύ. Ο Μαρκίνιος προ τον κεντρικό διάδρομο έβαζε πολλού ποδοσφαιριστέ και προτίμησε να βάλει τρει αμυντικού μέσου με Ηλιεφ και Χάμπο και λίγο πιο πίσω τον Κολ. 4-3-3. Του βγήκε το παιχνίδι του Αποέλ. Γιατί το λέω. Επειδή θα δούμε και σε μια φάση όταν πήγε πιο ψηλά να πρεσάρει η ομάδα του Απόλλου να δημιουργούνταν κάποιοι χώροι στον κεντρικό διάδρομο, επειδή γνωρίζαμε ότι ανασταλτικά έχει κάποια κενά στον κεντρικό διάδρομο. Αλλά με το αποτέλεσμα ότι προηγήθηκε στο σκορ, αυτόν βοήθησε το να έχει πιο κοντινές αποστάσεις, να πισωχωρήσει. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Κούλης, ο Πάλο, δεύτερο ημίχρονο είδαμε ένα άναρχο παιχνίδι με αυτό το σχηματισμό 4-4-2, όπου όσες φορές το χρησιμοποιήσατε από ελ. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το άναχο και δυσκολεύεται πάρα πολύ σε κλειστές άμυνες. Το δοκίμασα αρκετές φορές με τους δύο επιθετικούς, το και το Κβίτα και το Μαγκέτα. Και νομίζω σε καμία περίπτωση δεν του βγήκε αυτό. Δεν ξέρω αν η προσέγγιση είναι λαθασμένη. Δεν είναι ότι δεν είναι σωστό να παίζουν δύο επιθετικοί. Απλώς η ανάπτυξη, ειδικά και με το Δόνι στα πλάγια. Δεν εκμεταλλεύτηκαν. Και πολλές αλλαγές. Με τον Τάρσιο να έρχεται πιο πίσω μαζί με τον Σάρφο που δεν το έχουμε δει τη φετινή σεζόν. Ο Δόνης δεν βοήθησε. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σε κατάσταση να βοηθήσει. Με την είσοδο του δεν έδωσε αυτό που περίμενε. Δηλαδή οι πλήστες του ενέργειες δεν του βγήκαν. Ναι. Πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε τι άλλο έχεις επιλέξει. Πάμε στην τεχνική μας ανάλυση. Ξεκινάμε από μια γρήγορη μετάβαση. Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό. Είχαμε αναφέρει το Αποέλ, ένα από τα νιατά του σημεία το σημερινό παιχνίδι ήταν η μετάβαση. Αλλά τη στιγμή που προηγήθηκε και η ομάδα του Απόλλωνα, δεν είχε την ευκαιρία να βγει γρήγορα στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Βλέπουμε εδώ στο πρώτο λεπτό γρήγορα τα κάθετα τρεξίματα. Φεράρι, Μαρκίνιο, Ντάρσιον, τον καλά, Γκβίλιτα. Ήταν το πρώτο δοκάρι, μόλις η πρώτη φάση, μόλις ολοκληρώθηκε το ένα λεπτό το δοκάρι από τον Ντάρσιον για την ομάδα του Αποέλ. Πώς προσέγγισε το παιχνίδι η ομάδα του Απόλλωνα? Βλέπουμε ανασταλτικά πρώτα η ομάδα του Αποέλ 4-4-2, κοντινές αποστάσεις. Ο Ντονιόχνα συγκλίνει πιο κοντά στον Πίτα. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή Κυριάκου, Κολ και Ηλιεφ. Και ο Πίτας να έρχεται πολύ ενδιάμεσα το γραμμό, πολύ πίσω να παίρνει μπάλες το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν ήταν οδηγίες του Μποχτάν Αντώνη, θα το δούμε και στην συνέχεια πόσο πολύ έρχεται με πλάτη να πάρει μπάλες που περιμέναμε τον Πίτα πιο πολύ να εκμεταλλευτεί το χώρο στην πλάτη της άμυνας. Ξανά η τριάδα Κυριάκου Ήλιας και βλέπουμε εδώ τον Πίτα σε ποιο χώρο, αν μπορούμε να το σταματήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, Γιάννο, βλέπουμε εδώ τον Πίτα, δεν υπάρχει λόγος. Ο Πίτας είναι ένας ποδοσφαιριστής που του αρέσει να κινείται στα όρια του offside, στους χώρους, γνωρίζουμε ότι από ελ. Είναι και ψηλά η αμυντική του γραμμή και η ικανότητα του Ρομπέρς στο κάθετο παιχνίδι. Πάμε, συνεχίζουμε την τεχνική μας ανάλυση. Βλέπουμε μια εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση του Ρομπέρς και σε δημιουργικό κομμάτι, σε ανοιχτό παιχνίδι, δυσκολεύεται να δημιουργήσει η ομάδα του Απόλλωνα. Φάσεις ήταν ξεκάθαρο. Είμαστε στο 17ο λεπτό και περνάμε στο τέρμα που ήρθε από μια στημένη φάση. Απομάκρυνε την μπάλα ο Γκβιλιτάια σε ζώνη νιάμι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και σε αυτό το σημείο ξανά ο Γκβιλιτάια που πάντα λέμε στους ποδοσφαιριστές να αποφεύγουν τον κεντρικό διάδρομο στην απομάκρυση την μπάλα και ο Χάμπος ο Κυριάκου εξαιρετικό βολέ από απόσταση λίγο λιγότερο από 21 μέτρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ήταν πολύ δύσκολο, ο Μπέλης δεν είχε καλή οπτική επαφή να αντιδράσει. Ένα ψηλό pressing του Απόλλωνα και βλέπω αυτό που είχαμε αναφέρει και στο πρίγκι. Σε τέτοιες φάσεις, εδώ θέλω τον Καρό να παίξει μια κάθετη μεταβίβαση του Ντάρσιο που είναι εντελώς μόνος. Βλέπουμε pressing 4, σε ένα σχηματισμό εδώ το pressing 4-4-2 και μεγάλη, τεράστια απόσταση από πλευράς από όλα. Πολύ μεγάλο κενό στον κεντρικό διάδρομο. Αν προηγείτουν το Αποέλ, ίσως να βρεις και πιο πολλούς χώρους επειδή θα είχε πιο μεγάλες αποστάσεις ο Απόλλωνας με αυτή τη φάση που μας έχει δείξει όταν πήγε να πρεσάρει και ήταν και μπροστά στο σκορ. Κάτι που το είχαμε αναφέρει και στο pre-game όσον αφορά τις αποστάσεις των γραμμών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης γραμμής από πλευράς Απόλλωνα, πώς εξελίχθηκε το δικαίωμα το παιχνίδι, δεν βγήκε ψηλά. Ήταν από τις λιγοστές φάσεις που ήταν ψηλά. 4-3-3 είναι ξεκάθαρο με τριάδα στον κεντρικό διάδρομο. Ο Γκβιλιτάια να παίξει με πλάτη. Ήταν μια πολύ όμορφη συνεργασία η τριάδα στο κέντρο. Αλλά βλέπουμε και λίγο άναρχο που βρίσκεται ο Κωνσταντίνο, ο Σταφό, Ντάρσιο. Παρόλοι σε περίπτωση μετάβαση εδώ θα υπήρχε πρόβλημα για την ομάδα του Απόλλωνα. Συνεργάστηκαν όμως πάρα πολύ καλά η τριάδα
στην μεσαία γραμμή. Η καλύτερη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ ήρθε στο 47ο λεπτό με την άρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Από μια γρήγορη μετάβαση πήρε την μπάλα ο Μπεν, δύο επιθετικούς, Τζβιλιτάια, Μακέτα, και είναι η φάση που είχε αναφερθεί και ο Κούλης ο Παύλο ότι χάθηκε, που θα μπορούσε ίσως τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά. Στο 50ο λεπτό με την είσοδο του ΒΑ είδαμε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ σαν σχηματισμό καθαρά 4-4-2 με τον Γουάρτα μαζί με τον Πίτα, να πισωχωρεί στο μισό γήπεδο να προσπαθεί να κλείσει τους χώρους και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί καλύτερα κάποιες φάσεις μετάβασης. Όπως ο ΒΑ έχει το χώρο να τις δύσει, έχει αυτή την ικανότητα σαν ποδοσφαιριστής αμέσως να παίξει μια κάθετη μεταβίβαση. Ίσως να ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Βρήκαν κάποιες προϋποθέσεις στη μετάβαση που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Σαφώ, ένας παίκτης βλέπουμε ατομικές ενέργειες, αυτό το άναρχο στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Απόλλωνα προτεραιότητα να κλείσουμε τον κεντρικό διάδρομο πάρα πολύ καλά. Με αποτέλεσμα, Σαρφό να προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα στον Φεράρι. Κίνηση του Μπεν και πάντα υπήρχαν τρεις ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή, όπως εδώ ο Δόνης, ο Γκβιλιτάια, ο Μακέτα. Αλλά ήταν πολύ καλά οργανωμένοι και ανασταλτικά στα μαρκαρίσματα οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Το είπε και ο Μποχτάνατον, ήταν προετοιμασμένοι σε περίπτωση που αναπτυχθεί από τα άκρα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Σαρφό, βλέπω εδώ, δεν έχει επιλογές. Ιδιαίτερες επιλογές είναι διάμεσα των γραμμών με αποτέλεσμα μακρινή μεταβίβαση με στόχο τον Δόνη, τον Μακέτα και τον Γκβιλιτά. Ήταν ένας τρόπος που προσπάθησε το ΑΠΟΕΛ να αναπτυχθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Έκλεινε τους χώρους πολύ σωστά όσο περνούσε η ώρα. Δεν κινδύνευε ιδιαίτερα να βρει τις κλασικές ευκαιρίες η ομάδα του ΑΠΟΕΛ να προσπαθεί κυρίως από τα άκρα, επειδή ήταν πολύ κλειστός ο κεντρικός διάδρομος, να έχει την μπάλα στην κατοχή. Αλλά δεν δυσκολευόταν ιδιαίτερα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Ξανά μετατοπίζονται όλοι πίσω από την μπάλα. Κλείνουν πάρα πολύ καλά τον κεντρικό διάδρομο. Είναι ξεκάθαρο στην οθόνη μας πως κλείνουν τον κεντρικό διάδρομο οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα Λεμεσού. Μέχρι να φτάσουμε στο 85ο λεπτό με την ίδια προσέγγιση στο 1 τρίτο. Και οι 10 ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, η μπάλα να φτάνει στον Γκβιλιτάια. Βλέπουμε εδώ 3 ποδοσφαιριστές στο μαρκάρισμα του Γκβιλιτάια. Πολύ σωστά κέρδισε την μπάλα ο Κολ χωρίς φάουλ και στη συνέχεια μια γρήγορη μετάβαση. Ρίσκαρε και η ομάδα του Απόλλωνα. Είναι φυσιολογικό, ήταν πολύ ψηλά ο Φεράρι από την αριστερή πλευρά. Κάθε το τρέξιμο του Πίτα και στη συνέχεια βλέπουμε ο Καρό να φτάνει τον Πίτα. Αλλά ήταν σε δίλημα. Θα μου κάνει προσπίση. Βλέπουμε την κίνηση του ποδιού του Πίτα. Ξεγελάστηκε, γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του. Και στη συνέχεια εδώ όλα τελείωσαν στο 85ο λεπτό με το δεύτερο τέρμα της ομάδας του Απόλλωνα. Μάλιστα.